little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Μαχούλα μου, να σου πω, θα με καλύψεις για λίγο. Με τι να σε καλύψω? Έλα μου, τώρα καταλαβαίνεις. Θέλω να βγούμε με τον Αλέκο έτσι για λίγο, πολύ λίγο. Θα τα κουκουλώσεις? Θα τα κουκουλώσω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Μωρέ, δεν θα αργήσουμε, έτσι καμιά δυο ρίτσες για έναν καφέ. Θα πάστε τίποτα από τον πολύ καφέ. Τι εννοείς? Ένα περίεργο δεν είναι που τόσο καιρό δεν σου έχει πετάξει καμιά σπόντα να βρεθείτε τέλος πάντων κάπου αλλού, οι δυο σας. Ο Αλέκος να πει τέτοιο πράγμα. Αγία σε παρακαλώ. Γιατί καλόγερος είναι? Όχι, είναι άλλο επίπεδο άντρας. Ήθελα να ξέρω τι περιμένει ο Αγαθιάρης. Έλα μου, γιατί μου το λες Αγαθιάρη? Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση, τις κουμπάρες θα παίζετε? Συγγνώμη για να καταλάβω, με οθείς να λερώσω το στεφάνι μου? Το λερωμένο. Έτερον εκάτερον. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Άλλωστε, εγώ δεν τη βλέπω έτσι τη σχέση μας. Εγώ θέλω να βγαίνουμε για ένα ποτάκι, ένα καφεδάκι, να ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις. Γραμματόσημα. Ναι, ακόμα και αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Καλά. Θέλω να ξέρω, όταν βγαίνετε οι δυο σας, περί ποιου θέματος κουβεντιάζετε? Για τη σούπα το καλύτερο είναι το κότσι. Και η ελιά από εδώ. Για το φούρνο, να προτιμάς το κιλότερο. Δεν είναι το μπούτι. Μήπως επιλέσαι? Καθόλου. Για το τηγάνι τι μου προτείνεις? Αχ, για το τηγάνι. Για το τηγάνι το καλύτερο είναι το παϊδάκι. Τσεκίσια και άρνησια το πιντερόνις και... Πω, πέρασε η ώρα, πρέπει να φύγω. Ήρθες με την κουβέντα, ξεχαστήκαμε. Αχ, τα έλεγες τόσο ωραία, τόσο συναρπαστικά, με απορρόφησες. Ξέρεις, κάτσε λίγο ακόμα. Όχι, όχι, δεν γίνεται, αλλά ακόμα δεν γίνεται. Έχω αργήσει ήδη. Έχω πει για δυο ώρες σου, θα λείψω το πολύ. Να σου πω, Φλώρα, θέλω κάποια στιγμή να πάμε και το παντού. Γιατί? Ωραία δεν είναι εδώ? Ναι, δεν λέω. Μια χαρά είναι, αλλά θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο μέρος. Όχι, Αλέκο μου, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Κοίτα τι ωραίο περιβάλλον, έχει ωραίους καφέδες, ωραίους χυμούς. Είναι και πολύ ωραίο. Καταλαβαίνεις το σωρό? Περίπου. Θα σας το πω ξεκαθαρά? Όχι, 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 τι λες τώρα, μην το πεις, το καταλαβαίνω και με υπονοούμενα. Εγώ τι να πω, να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Όχι τώρα όμως, πρέπει να φύγω, έχω αργήσει, Αλέκο μου. Φλώρα, σε φίλω. Τι είναι αυτά που λες, Αλέκο? Δεν τρέπεσαι? Λοιπόν, πάμε να φύγω. Έχουμε αργήσει, πάμε. Τι Φλώρα δεν γύρισε ακόμα? Στο δρόμο είναι, έρχεται. Αρχίζω να ανησυχώ. Άντε καλέ, κάπου θα σκάλωσε. Πού είπε ότι πάει? Στάσου, σαν να μίλησε ο παππούς. Άκουσες τίποτα? Μπορεί και να γελιέμαι, αλλά σαν επιθανάτιος ρόγχος μου φάνηκε. Έρχομαι, πατέρα! Πάρε εδώ. Τι να κάνε? Πάρε και μην μιλάς. Πού ήσουν, βρε Φλώρα, ανησυχήσαμε. Όχι, δεν είναι. Ήμουνα... Α, ήρθες, Φλώρα μου, μπράβο, βοήθειά σου. Ευχαριστώ. Πού ήσουνα? Καλέ μου, το είπε, αλλά ξέχασα να σου το πω. Πέρασε από την εκκλησία της Παναγίας αύριο. Της Παναγίας αύριο?
Πρώτη φορά τα ακούω. 14 φορές το χρόνο γιορτάζει Παναγία. Τι θες τώρα, εσύ να με κολλάσεις? Είπα κι εγώ τέτοια ώρα. Μα το είχα πει εγώ τις μάχες, αλλά το ξέχασα. Αχ, βρε μάχη μου. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου. Σιγά, καλέ. Αγιασμένος, μυρωμένος. Πάω να καληνυχτήσω τον πατέρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Φλόρα, σύνελθε. Θα φύγω. Με ζητάει ένας νευροπαθής, διπλό μισθό μου δίνει. Μάγη μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Να με αφήσεις ήσυχη. Είμαι σε τρομερό αδιέξοδο. Γιατί? Ο Αλέκος. Τι σου έκανε ο παλιάνθρωπος? Μου ζήτησε να βρεθούμε. Ε, και? Πρώτη φορά είναι? Όχι, δεν εννοεί να βρεθούμε όπως βρισκόμασταν. Αλλά? Να βρεθούμε κάπου αλλού οι δυο μας. Τον πρόστιχο, για ποια σε πέρασε? Τι πρόστιχος, καλέ. Εσύ δεν μου λέγες τι περιμένει τόσο καιρό, αγαθιάρης και δεν προχωράει. Ε, και επειδή το έλεγα εγώ, αυτό έπρεπε να το κάνει. Φλόρα, σύνελθε. Δεν θα σου βγει σε καλό αυτό το μπλέξιμο. Τώρα μου τα λες αυτά που με έσπρωξε στην αγκαλιά του. Εγώ σε έσπρωξα στην αγκαλιά του. Φωτιά θα πέσει να σε κάψει. Καλέ, τι μου έλεγες, πώς με παρηγορούσες? Δεν μου έλεγες ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, θα βρεθεί ένας χωραίος γκόμενος και θα έρθει να με πάρει? Ρε κορίτσι μου, στο έχω πει τόσες φορές. Εγώ πέρασα πολλά στη ζωή μου, έχω το ακαταλόγιστο. Εγώ ζήσα πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο, χούντα. Είμαι, νομίζεις, στα καλά μου? Τώρα είναι πολύ αργά, είπα ναι. Φτού σου, χαραμίζω και το σάλιο μου. Δεν μου λες, το έχετε καταλάβει ότι είσαστε παντρεμένοι και οι δύο? Ακριβώς επειδή είμαστε παντρεμένοι, ψάχνουμε καταφύγιο. Να πάτε στα Καλάβρητα. Μάχη, τον αγαπώ, το καταλαβαίνεις? Άλλη καμιά δεν αγάπησε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, τα χαιρετίσματά μου στο σύζυγο. Οπ! Καλώς τι. Τι μου κάνεις, Αλεκάκη? Ωραία, εδώ στο μεροκάματο. Εσύ? Κι εγώ στο νυχτοκάματο. Ο Μιχαλάκης δεν είναι εδώ? Τον έχω στείλει στην κραταγορά. Δεν μου λες, Γρηγορίνα μου. Με τον Ταλκαδάκη σου τι γίνεται? Της πρώτη να βρεθούμε το Σάββατο, ξέρεις. Αχ, μπράβο, βρε παιδιά, επιτέλους με την ευχή μου. Το δέχτηκε? Με τα πολλά το δέχτηκε. Ωραία, τώρα θα της πάρεις ένα δωράκι. Δωράκι? Βέβαια. Την πρώτη φορά, οπωσδήποτε. Για να την γλυκάνεις. Για να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατό. Να την γλυκάνω, Τι να της πάρω, λουλούδια, γλυκά. Ναι, φρουή γλασέ. Βρε, Αλεκάκι μου, γυναίκα είναι. Θύμισε τους το λιγάκι. Δεν σε πιάνω, ρε κορίνα. Θα της πάρεις κάτι για να ανάψουν τα αίματα, βρε αγόρι μου. Ένα πονηρό αξεσουάρ, ένα τολμηρό εσώρουχο. Τι λες, θα με παρεξηγήσει? Θα παρεξηγήσει τον κομμενό της? Σταμάτα, παιδάκι μου, μη φωνάζεις. Έτσι και δεν μου λες, ρε κορίνα, εγώ πώς θα μπω σε τέτοιο μαγαζί? Σε μαγαζί με γυναικεία είδη, θα με κοιτάνε και περίεργα. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα σε στείλω εγώ σε ένα που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι δικοί μου άνθρωποι. Ναι, μπράβο. Μπράβο, γιατί εγώ κολλώνω σε κάτι τέτοια. Ωραία, θα σου γράψω εδώ τη διεύθυνση. Περίμενε. Ξέρεις, είναι κατάστημα που έχει εσόρουχα, τέτοια είδη, Γράφω εδώ. Ωραία, θα πάω σήμερα. Ναι. Μπορώ να του πω ότι με στείλει η κορίνα? Αν είναι γυναίκα, με τη το πει. Αν είναι άντρα, πες το. Έτσι να τους πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα. Ναι, αδερφούλη μου, καλησπέρα. Έλα, κορινάκι μου, τι γίνεται, καλά? Έχεις δουλίτσα? Όχι, όχι, πες μου τι θέλεις. Σήμερα θα έρθει να ψωνίσει ένα φιλαράκι μου, Θέλω να το εξυπηρετήσεις. Είναι δικός μου άνθρωπος, σαν να είμαι εγώ. Αμέσως. Αλέκα τα λένε. Προς το παρόν. Έχει το νου σου, γιατί είναι πολύ ντροπαλός. Θα σου εξηγήσω. Μην είναι ήσυχη, θα το κανονίσω εγώ. Έρχομαι μισό λεπτό. Θα έρθει να ψωνίσει γιατί... Εντάξει, αγαπούλα μου, μην είναι ήσυχη, θα το τακτοποιήσω, θα τον εξυπηρετήσω. Σ' αφήνω τώρα γιατί έχω πελάτησα. Φιλιά. Άρα που καταντήσαμε. Αυτό το έχω και σε σάπιο μήλο. Γεια σας, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Με στέλνει η Κορίνα. Α, μάλιστα. Είστε ο Αλέκος? Ναι, αυτός είμαι. Αχιλλέας. Χαίρομαι πολύ. Τι μπορώ να κάνω για σένα, Αλέκο? Ενώ στα πλαίσια της δουλειάς, μην παρεξηγηθούμε. Σου εξήγησε η Κορίνα? Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Δεν ξέρω αν σου είπε, δηλαδή, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, με καταλαβαίνεις? Κάθε αρχή και δύσκολη, δεν λένε.
Τι ακριβώς ψάχνεις, πες μου. Να, θα ήθελα. Πώς το λένε αυτό, όχι σουτιέν. Κιλότα. Όχι, όχι, το άλλο, το ολόσωμο, ξέρεις, όχι η νυχτικιά, όχι το κομπινεζόν. Κομπινεζόν, τι κομπινεζόν, δεν είναι πια στη μόδα. Τώρα αυτά πρέπει να τα μαθαίνεις, τώρα που ασχολείσαι με τον κλάδο. Πώς το λένε, μωρέ, να δεις, πώς το λένε, το άλλο, το... Κορμάκι, μήπως. Ναι, αυτό. Α, κορμάκι. Ποιότητα. Αλφα, αλφα, την καλύτερη και από λεφτά, όσο κάνει, ε. Μάλιστα. Μάλιστα. Το θες έτσι πολύ τολμηρό. Το θέλω να ανάβουν τα αίματα. Α, μάλιστα. Ξέρεις, θέλω να, έτσι, να διαγράφονται πράγματα. Α, θες και να διαγράφονται. Ξέρεις τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά είμαι επαγγελματίας και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το νουμεράκι σου. Ορίστε. Ξέρεις νούμερο. Όχι, δυστυχώς δεν το ξέρω, αλλά θα το δω με το μάτι. Για, γύρνα λίγο. Είσαι και μεγαλός όμως, παιδάκι μου. Τι εννοείς? Έχεις και πλάτες. Α, ξέρεις, είναι το μυστικό της επιτυχίας μου. Θα ξεράσω. Να σου πω. Mm. Δεν νομίζω ότι θα... Το μέγεθός σου είναι... Δεν νομίζω ότι θα βρούμε κάτι στο μέγεθός σου. Τι εννοείς? Δεν θα σε ευχαριστήσω. Να, και το extra extra large δεν νομίζω ότι θα σου κάνει. Εμένα. Για δοκίμασε αυτό. Τι... Ρε, πας καλά, ρε. Τι με πέρασες, για μένα το θέλω αυτό το μαραφέτη. Α, δεν το θες για σένα. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ, για μαζέψου μου, γίνουμε μπίλες εδώ μέσα. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο... Χίλια συγγνώμη, παρεξήγηση. Παρεξήγηση. Α, για γυναίκα ψάχνουμε. Φυσικά για γυναίκα ψάχνουμε. Ευαίσθητο μου, δεν το συγγνώ. Γιατί η κορίνα είναι. Όχι, ρε φίλε. Πώς να σου το πω τώρα, μπορώ να μιλήσω άνετα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι, ξέρεις, για μια αγκόμενα. Είναι το πρώτο μας πονηρό ραντεβουδάκι και ξέρεις. Και πάλι δεν ξέρω, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Να σου πω, τουλάχιστον μου φύγε ένα βάρος. Δεν μου λες, αυτό πώς σου φαίνεται? Πω, μάνα μου. Για κοίτα κι αυτό, γι' αυτό τι έχεις να πεις. Για να δω. Για δες, εδώ. Πω, κόλαση. Αυτό πάλι το δείχνουμε σε πολύ λίγους πελάτες. Εδώ, εδώ, εδώ. Κοίτα να δεις τώρα, κοίτα, μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα, δεν ξέρω τι να πάρω. Εσύ τι λες να της άρεσε? Τι να σου πω τώρα, είναι θέμα γούστου. Λείπει κατά τύχη και η γυναίκα μου, θα έλεγε κι αυτή μια γνώμη. Κοίτα τυχαία, δεν ξέρω τι θα της αρέσει κατά. Δεν μου λες, τι τύπος είναι. Είναι, δηλαδή, μοντέρνα, συντηρητικά, δηλαδή, πες μου, παιδάκι, με ένα χαρακτηριστικό της. Έλα κοντά. Ένα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της. Για λέγε. Είναι παντρεμένη. Παντρεμένη. Ναι, μωρέ, χρόνια με ένα μαμούχαλο. Και γι' αυτό καταλαβαίνεις, είναι πιο μαζεμένη. Είναι κυρία. Ο Θεός να την κάνει. Τέλος πάντων. Να σου πω, αυτό που σου φαίνεται. Θα της αρέσει. Είναι το μεράκι της. Ναι, πρέπει να της κάνει. Σου λέω, δεν ξέρω. Πρώτη φορά είναι απόψε που θα... Το έχω σε ροζ και σε σωμόν. Άλλο πρόβλημα αυτό. Το σωμόν, παιδί μου, να πάρεις, είναι πολύ της μόδας και αρέσει πολύ στις γυναίκες. Το ξέρω από τη δικιά μου. Είναι το χρώμα της. Α, ωραία. Αυτό θα πάρω. Ωραία. 16.800. Να σου το τυλίξω για δωράκι. Όχι, μωρέ. Βάλ' το και σε μια σακούλα. Απόδειξη θέλουμε. Φέρ' το εδώ, μωρέ. Θα το βάλω κάτω από τον μπουφάν. 16 δώσουμε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άμα πάμε καλά απόψε. Άντε. Τα ξαναλέμε. Άντε με τις ευχές μου. Άκου, παντρεμένη. Να χαθεί, να χάνεται. Ρε, τι γίνεται γύρω μας. Και του το είπα. 4 αυγά δεν τρώνε ούτε τα βρέφη. Του ήρθε τώρα η δυσπεψία. Άντε, καλή μας όρεξη. Του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλά. Τι έχεις, Αχιλλέα? Τίποτα. Ανόρεκτος είσαι. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την απιστία. Χαρτοπετσέτες δεν έφερα. Στάσου να έρθω να σε βοηθήσω. Τι κάνετε, καλέ? Ερχόμαστε. Θα κρυώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έλεγες, Αχιλλέα μου? Τι έλεγα? Όταν υπάρχει απιστία στο ζευγάρι, άμα αρχίζουν τα τσιλιμπουρδίσματα... Ψωμί δεν έφερα. Κάτσε κάτω.
Και δεν μου λες, μιλάς για κάτι συγκεκριμένο ή έτσι κουβέντα να γίνεται? Για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το ψωμί, Φλόρα. Άσε, πάω εγώ. Τα ξέρει όλα. Τίποτα δεν ξέρει, μας ψαρεύει. Ακόμα σου λέω. Ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Άσε με να φύγω, σε είναι καιρός. Αψελήθεια, μόνος σου θα προδοθείς. Να σας πω. Τι έγινε, παιδιά? Κυρία μου, ψυχραιμία. Τι πάθατε? Ψυχραιμία. Ας το μαχαίρι να μιλήσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Τι να πούμε? Αχιλλέα, αν με αφήσεις, θα στα εξηγήσω όλα. Το ψωμί που είναι? Το ψωμί? Ψωμί θες να κόψεις? Τι άλλο να θέλω? Δόξα τω Θεώ. Πού είναι το ψωμί, θα μου πείτε? Στο φούρνο, κομμένο. Έλα, πιες λίγο. Τι ήταν αυτό που παθά? Ακόμα να συνέλθω. Μουσκεμα πίεζα να τα κάνεις, μου θες και παράνομη ζωή. Πα, δεν είμαι εγώ για τέτοια, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Αλλά γιατί τα έλεγε όλα αυτά? Όχι, όχι, κάτι υποψιάζεται, δεν μπορεί. Άντε να φάμε. Άντε να φάμε επιτέλους. Λοιπόν, Αχιλέ μου, τι μας έλεγες περί απιστίας? Σήμερα το πρωί είχα μια κουβέντα με ένα γελίο. Ένα θα σας πω να σας σηκωθεί πέτσα. Τα έχει με παντρεμένη. Βαγγελίστρα μου, Φλόρα. Άλλαλη, έχω μείνει άλλαλη. Και μου το παρουσίαζε σαν κατόρθωμα ο ξεδιάτροπος. Λοιπόν, όση ώρα μου μίλαγε, ξέρετε ποιο σκεφτόμουν? Ένα σκεφτόμουν. Τον άντρα αυτή τη Σούλα. Αυτό τον έρμο, τον κερατά. Γιατί το σκεφτόσουν, α? Από αλληλεγγύη. Ελάτε, βρε, παιδιά μου. Αφήστε ξένια, τι μα νοιάζει για μα. Σωστά. Μακριά από εμά. Και όπου θέλει, α είναι. Εσύ προηγουμένω τι ήθελε να μου εξηγήσει? Εγώ? Να σου εξηγήσω. Τι ήθελα? Αχ, δεν θυμάμαι. Ελάτε, αφήστε τώρα τα λόγια να φάμε μια μπουκιά. Λοιπόν, στην υγειά μας. Καλά να είμαστε. Στην υγειά σου, Φλόρα μου. Δεν είμαι τυχερός, βρε μάχη, που έχω τέτοια γυναίκα. Υγεία. Υγεία το κυριότερο. Τίποτα άλλο, παιδιά μου. Ακούστε με και εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια. Σιγάρε. Για πόδο, ρε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ πάω σπίτι. Όπως είπαμε, έτσι. Κατά τις 11 η ώρα παίρνεις τηλέφωνο. Το σηκώνεις σωσό και εσύ αλλάζεις τη φωνή σου. Με ζητάς και τα άλλα στα πάνω μου. Πρόσεξε κακομοίρη μου, μη σε καταλάβει, εντάξει. Κατάλαβες τι θα κάνεις? Άμα θέλω. Ότι... Θέλω. Τι γίνεται? Χρυσό μου αγόρι. Τι είναι, καλέ? Αθώο μου παιδί. Ανήξερο. Ανοίξε. Παρακαλώ. Τον Αλέκο, παρακαλώ, μου δίνετε. Μισό λεπτό. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Ναι. Έλα, ρε, πού με κατάλαβε? Έλα, ρε, Μιχαλάκη, τι γίνεται? Τι? Είναι εκεί ο Σπύρος. Ποιος Σπύρος? Είναι εκεί ο Σπύρος. Είναι εκεί ο Σπύρος. Γιατί μου το έπες τώρα, ταράχτηκα. Έλα, πίπι μου, τι γίνεται? Έλα, ρε, τι νέα. Πω, ας τα λέμε καλά. Τι τα θες, κρίση στην αγορά, κρίση. Ναι, Σπύρο. Τι? Όχι, ρε, γαμώτο. Όχι, Σπύρο. Όχι, ρε, γαμώτο, δεν μπορώ. Το Σάββατο, Κοίτα, ατυχία. Να σου πω, Πίπη, αν χτυπήσετε κάνα μεζέ, μην με ξεχάσεις, Ανταγορίνα μου. Άντε, τα λέμε. Γεια. Ο Σπύρος. Τ' άκουσα. Θα πάνε το Σάββατο για κυνήγι. Κυνήγι? Ναι, για μπεκάτσα. Τώρα είναι η εποχή της μπεκάτσας. Βέβαια, τώρα είναι η εποχή της μπεκάτσας. Πότε? Τέτοια εποχή, σωσό. Μπαμ! Ρίχνεις μια. Πέφτει ένα κοπάδι κάτω. Έλα. Βέβαια. Του ζηλεύω. Γιατί δεν πας μαζί τους? Όχι, ρε, τι λες τώρα να πάω μαζί τους? Για σένα που θα σ' αφήσω. Ησύχασε. Δεν με κλέβουν για μια μέρα. Για να αλλάξει τον αέρα σου. Λες, Καλά, άμα επιμένεις.
Ή μάλλον, όχι, άσε, θα το σκεφτώ. Καλά. Το σκέφτηκα. Ναι. Θα πάω. Συγγνώμη, ρε γάμοντο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Έλα, δεν πειράζει. Συμβαίνει σε πολλούς, το έχω δει σε ταινίες. Όχι, εμένα ουδέποτε, ουδέποτε. Εγώ είμαι τσακμάκι, με την πρώτη παίρνω. Άμα σου δοθεί ευκαιρία, ρώτα τη σωσό. Καλά, καλά, δεν πειράζει, εντάξει. Σε ταλαιπώρησα και σένα. Άντε καλέ, σιγά την ταλαιπωρία, όρθια ήμουνα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα, 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 μην το σκέφτεσαι. Μωρέ. Να κάνω άλλη μια προσπάθεια. Όχι, μωρέ, Αλέκο μου. 4 ώρες προσπαθείς. Άμα ήταν, θα. Να σου πω και την αλήθεια, πιάστηκα και λιγάκι. Ναι, καλά, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και όχι, μετά. Όχι, 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 Αλέκο μου, δεν σου βγαίνει σήμερα. Δεν είναι η μέρα σου. Εντάξει. Σήκω, Αλέκο. Αυτό ήτανε. Πω, πω, ρε μανούλα μου, τι ήταν αυτό. Ευχαριστήθηκες. Αχ, μέχρι και την 8η φορά, ναι. Μετά να σου πω την αλήθεια, εξαντλήθηκα. Εσένα σε βλέπω ντούρα ντούρα, ε. Και να φανταστεί σήμερα με και ντεφορμέ. Πω, εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Καλά, ρε Φλόρα μου, πού τα μάθες εσύ αυτά τα κόλπα. Δεν κατάλαβα, γιατί επειδή είμαι παντρεμένη. Κοίτα, ειδικά εκείνο το πλάτι με κούφανε. Ποιο λες, δεν θυμάμαι, πριν από αυτό με την κατακόρυφο. Όχι, μετά από αυτό με την κατακόρυφο, πριν από αυτό με το σπαγκάτο. Αχ, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, άστα. Εσένα, σ' άρεσε. Εντάξει, μωρέ, δεν τρελάθηκα. Όχι, όχι, σε γενικές γραμμές καλά ήταν, δεν μπορώ να πω. Εγώ, σ' άρεσα. Αχ, κοίτα να δεις, ξέμεινα από τσιγάρα. Έχει περίπτερο εδώ κοντά. Μα γιατί αποφεύγεις να μου πεις. Όχι, όχι, δεν αποφεύγω. Θα σου πω να σου πω. Θες να σου πάρω κάτι από το περίπτερο. Αμάν. Έτοιμος. Πώς και έτσι νωρίς. Να μη σου κάνω ένα καφέ. Καφέ. Σε ευχαριστώ. Καφέ. Πω, πω, έχω αργήσει. Πρέπει να φύγω. Έχω στήσει τους άλλους. Πού θα τους βρεις τους άλλους. Στα Διόδια. Να πας στο καλό και να προσέχεις. Τι θες να πεις. Στο δρόμο να προσέχεις. Μην τρέχεις. Όχι, ρε τρελή είσαι. Στο καλό, καλό βόλι. Γιατί το πες αυτό. Έτσι δεν έχω τους κυνηγούς. Καλό βόλι. Α, ναι, μωρέ. Σε ευχαριστώ. Και άμα πιάσεις καμιά μπεκάτσα, πάρε με τηλέφωνο να βάλω την κατσαρόλα. Μακάρι, μακάρι. Άντε, γεια. Γεια, γεια. Κυνηγός που κυνηγούσε με στο βάσο μια φορά. Μπα. Πρωινή, πρωινή βλέπω. Αχ, μάτι δεν έκλεισε όλη νύχτα κάτι όνειρα. Σήμερα θα γίνει το ομοιραίον. Σήμερα. Τι ώρα. Αφού ξέρεις τώρα γιατί ρωτάς. Μεσημεράκι. Μεσημεράκι, βέβαια. Τέτοια ώρα τρέχουν όλες οι ξετσίποτες οι παντρεμένες στα ξενοδοχεία στη Γλυφάδα. Εσείς, πού θα βγάλετε τα μάτια σας. Καλά, δεν τρέπεσαι. Τέλος πάντων, πού θα γίνει το κακό. Στο σπίτι ενός φίλου του υπαλλήλου του δηλαδή. Σε σπίτι. Είναι μια γκαρσονιέρα είμαι. Σε γκαρσονιέρα. Αλλά τι είσαι και σε πάει σε γκαρσονιέρα, καμιά φοιτητριούλα. Δεν σου αξίζει δηλαδή μια σουίτα. Α, θα με τρελάνεις τελείως. Τώρα δεν μου έλεγες για τις ξετσίποτες που πάνε στα ξενοδοχεία. Έτερον, εκάτερον. Τέλος πάντων, σταμάτα τώρα. Μην ξυπνήσει ο Αχιλλέας. Να επαναλάβουμε το σχέδιο. Τι θα του πούμε. Φάκιου! Παραδίνομαι. Σε ξύπνησα. Όχι, είχα σηκωθεί να απλώσω τροχανά. Τι πιάνεις, κάνα καφέ.
μου λες, εδώ να τη βγάλεις όλη μέρα. Σκάσε ρε, τηλεφωνάω. Και τούπα να μην με πάρει πρωί πρωί. Ναι. Έλα, ναι. Ναι, όπως είπαμε. Τι. Οχ. Καλά, καλά. Θα δω τι μπορώ να κάνω, ναι. Άντε, γεια. Μάχη μου, μάχη μου, σώσε με. Τι είναι πάλι. Σκούρα τα πράγματα. Μήπως μπορείς επιγόντως να μου βρεις μια μπεκάτσα. Πού να στη βρω την μπεκάτσα, μωρή, να στήσω ξόβεργες. Ο Αλέκος είπε στη γυναίκα του ότι πάει να κυνηγήσει μπεκάτσες. Δεν μου λες, το πήρες απόφαση, τελικά θα πας. Ναι, θα πάω. Φτού σου. Καλημέρα, πώς και έτσι πρωί-πρωί. Α, έχουμε δουλειές και ξεχαστήκαμε εδώ με την κουβέντα, μάχη μου. Ναι, ναι. Πάω να ετοιμαστώ εγώ. Ναι, πάμε, πάμε. Πού θα πάτε? Θα κατεβούμε στο κέντρο για ψώνια. Ναι, και μετά θα πάμε από το γαλάτσι, από την ξεδέρφη μου την Αντιγόνη. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πάμε να ετοιμαστούμε. Ναι, πάμε, πάμε. Ναι, πάμε. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε πόπο, πως κάποιος άλλος ήτανε. Γεια. Καλώς την. Όχι, μη, κλείσ' την πόρτα. Μπεκάτσα δεν μπόρεσα να σου βρω με τίποτα. Δεν πειράζει, είπα στο Μιχαλάκη να βρει. Τι νους είπες είναι αυτό το σπίτι? Είναι του βοηθού μου στο Χασάπικο, του Μιχαλάκη. Και πού είναι αυτός τώρα? Τα Σαββατοκύριακα. Δουλεύει σε πιτσαρία. Α, μάλιστα. Είναι ωραία γκαρσονιέρα, ευρύχωρη, φωτεινή. Ωραία, ωραία. Τι είδαμε την γκαρσονιέρα, πάμε να φύγουμε τώρα. Κάτσε, τι σε έπιασε. Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Έχω ένα φτερουγισμό εδώ στο στήθος. Πού? Όχι, μου πέρασε. Θες να ξαπλώσεις λίγο? Όχι! Έλα ρε κουτό, χαλάρωσε. Να σου πω, εσύ με αυτή τη στολή θα είσαι? Όχι βέβαια, όπου να είναι θα τη βγάλεις. Όχι, να μην τη βγάλεις, μια χαρά σου πάει, ωραίος είσαι. Τι του έχω εγώ, τι του έχω. Τι του έχεις? Τι σου φέρα? Πριζόλες. Δωράκι. Τι δωράκι? Άνοιξε το. Προς τι το δώρο, Αλέκο, τι υπονοείς? Τι να υπονοώ, Φλόρα μου. Γιατί μου φέρες δώρο, δεν μ' αρέσουν αυτά, καθόλου δεν μ' αρέσουν. Έλα, βρε κουτό, ηρέμησε κι αν είσαι άδειες, τι σου πήρα. Τι μου πήρες? Είναι, λέει, πολύ της μόδας. Από πού το πήρες? Από Μανάβικο, από πού να το πάρω, Φλόρα μου, από ένα μαγαζί. Όχι, γιατί έχουμε κι εμείς τέτοια. Πόσο το πήρες, έτσι, για να δω. Έλα, τώρα αυτά δεν λέγονται. Απόδειξη του δώσανε. Σ' αρέσει, ναι, ιού. Μ' αρέσει τόσο, μόνο είναι το χρώμα μου. Αλήθεια. Δεν το βάζεις. Μα δεν θα είσαι τα καλά σου! Πώς είσαι, πατέρα? Πώς να είμαι. Να, διαβάζω εδώ τα νέα. Και λοιπόν κάτι μου λέει ότι ο Παπαδόπουλος δεν θα τη βγάλει καθαρή. Θα πέσει η χούντα. Μωρέ, να δεις που θα βγεις αληθινός. Να σου πω τώρα, θες να σου φέρω κανένα ζεστό? Γιατί λείπει η μάχη. Πού έχει πάει πάλι αυτή η αργόμισθη? Βρε πατέρα, έχουνε πάει με τη Φλόρα για ψώνια και μετά θα πάνε από το γαλάτσι από μια ξαδέρφη της μάχης. Ωρε ψιλόγαζι σε δουλεύουν. Βρε πατέρα μου, γιατί είσαι τόσο καχύποπτος? Βρε άκου που σου λέω, κότσο σε πιάσανε. Εμένα γκωμένο δουλειά μου μυρίζεται. My heart's on fire, burning with a strange desire, and I know it's time I kiss you, but your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Πήγε. Έλα, μην έχεις άγχος. Ξέρεις πόση ώρα κάνεις να πας γαλάτσι και να γυρίσεις? Ξέρεις τι κίνηση έχει?
Ποιος είναι? Ψυχραιμία. Ποιος είναι? Δεκάτα. Ο Μιχαλάκης. Αχ, Παναγία μου, να μην με δει. Έλα μέσα, ρε. Τι έγινε, βρήκες? Πώς αμέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλά, εσείς? Άντε τώρα, δίνε του. Άχι, και ρέστα. Άστατα, ρέστα. Κράτα τα, πεις μια μπύρα, άντε. Κάντε να, ρε. Σουσάμι. Αχ, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Παναγία μου, τι ώρα έχει πάει. Έχει περάσει τόση ώρα. Αχ, τα ρούχα μου, να ντυθώ να φύγω. Αχ, τα παπούτσια μου, πού τα παπούτσια μου. Έλα, εντάξει, μην έχεις τόσο άγχος. Καταστράφηκα. Άχι μου. Γιατί αργήσατε τόσο? Δεν καταλαβαίνεις τι έγινε. Δεν έπαιρνα μπροστά. Τι λες, καλέ, αχ, αυτό που έζησα. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου πεις. Πήγα στον παράδεισο και γύρισα. Σε παρακαλώ, θα μεταλάβω αύριο. Θυμήθηκα ότι είμαι γυναίκα. Πάμε να φύγουμε, ξέρεις τι ώρα είναι. Να δούμε τι θα πούμε στο σπίτι. Γυναίκα, άναψε κάρβουνα. Καλώ στον κουβαλητή μου. Κοίτα τη σούφερα. Μωρέ, μπράβο. Για μπεκάτσα πήγες, μπεκάτσα έφερες. Για άμα μιλάνε οι κυνηγοί. Βρήκατε κίνηση στην επιστροφή? Όχι, άδεια η εθνική. Θα είδατε και το δυστύχημα, ε? Ποιο δυστύχημα? Στην εθνική. Τραγωδία. Ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε. Έτσι, και εσύ πού το ξέρεις? Το έδειξε τηλεόραση. Το έδειξε. Δεν ήθελα να στο πω στο σώμα να μην ταραχτείς. Περάσατε από εκεί, ε? Άστα, μην τα ρωτάς τώρα. Ωραία, όχι. Δεν μπορεί να το είδατε. Το δυστύχημα έγινε στην εθνική της Κορίνθου. Της Κορίνθου? Εσείς ήρθατε από την άλλη εθνική. Από την άλλη εθνική ήρθαμε. Α, και εκεί έγινε δυστύχημα, δεν το έδειξε? Όχι. Βάλε να δεις, θα το δείξει οπωσδήποτε. Βέβαια, εκεί να δεις, όχι η οικογένεια. Σόι ολόκληρο ξεκληρίστηκε. Θερμοσύφωνα, άναψες. Ε? Τι γίνεται, πώς θα περάσετε? Ωραία, ωραία. Ξεσκάσαμε λίγο, ξεχαστήκαμε και με την κουβέντα. Περίεργο. Τι είναι? Σαν aftershave δεν μυρίζει. Aftershave? Ναι, aftershave. Για μίση. Α, ναι. Το δικό σου aftershave μυρίζει. Όχι, βρε αγάπη μου, δεν ξέρεις τι κασίμα. Δεν Εξάρου δεν μυρίζει το δικό μου. Δεν καταλαβαίνω τι υπονοείς. Αν ήσουν καμιά άλλη, θα είχα βάλει πολλά με το νου μου. Α, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα αστεία. Καθόλου δεν μ' αρέσουν. Πλάκα κάνω, πλάκα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα αστείο πια. Έλα, βρε αγάπη. Τι διάολο. Ρε Μάχη, δεν σου μυρίζει κάτι? Χίλια συγγνώμη, με πείραξαν τα μαυρομάτικα. Όχι, όχι, αν σου μυρίζει κάτι σε άρωμα, λέω. Άρωμα? Ναι. Α, θα συνεχιστεί πολύ αυτό το βιολί με το άρωμα. Εντάξει, εντάξει, ιδέα μου είναι. Λοιπόν, εγώ πάω για ένα τουζάκι. Ναι, ψώνα νομίματα, μη μόνο ανόψιν. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι, παιδί μου, τι έπαθε? Αγιλέα μου. Τι είναι, παιδάκι μου, τι είναι? Έχω κάτι πάνω μου. Μη, Παναγία μου, Παναγία μου. Μάχη μου, Μάχη μου, ο Αχιλλέας. Τι έπαθε? Έβγαλε κέρατα. Επόμενο ήτανε. Τι έπαθες, παιδάκι μου, τι έπαθες και φωνάζεις έτσι? Δεν είμαι καλά. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν είμαι καθόλου καλά. Μου έχει αλέψει τελείως. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance.